Απλά μας λες ότι θα υπάρξουν και άλλες ενδεχομένως. Πάμε στον συνάδελφο, έτσι. Δημήτρη Παπαγιάννου, ευχαριστούμε. Τώρα ευθύς αμέσως να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον καλό συνάδελφο, γιατί φαίνεται ότι έχουμε εκτακτήσει και του Παρθένου Πρωθυπουργού. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, για την ακρίβεια, Γιώργο και Μιλένα, η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας σηματοδοτεί και ένα μπαράζι σκέψεων αυτό το 48ωρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήδη σε λίγα λεπτά από τώρα είναι προγραμματισμένη ακόμη μία σύσκεψη. Εκεί επιτάπητος είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Όλες οι αποφασιστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και η κατάρτιση του οικονομικού σχεδιασμού προκειμένου να λάβει σάρκα και ωστά ταχύτατα η αποκατάσταση και η ανοικοδόμηση όλων των περιοχών που επλήγησαν από την ακραία κακοκαιρία Ντάνιελ. Εκεί φυσικά θα βρίσκεται σε αυτή τη σύσκεψη το οικονομικό επιτελείο. Θυμίζουμε ότι ήδη από χθες από το Δελτίο Ειδήσεων, το κεντρικό του Action 24, είχε ήδη τεθεί εγκαίρως των τηλεθεατών μας και άλλες σκέψεις που αφορούσαν προφανώς τον οικονομικό σχεδιασμό αυτού του εξίσου, θα έλεγα εγώ, τιτάνιο έργου της αποκατάστασης, διότι οι καταστροφές σε δίκτυα, υποδομές και όχι μόνο είναι τεράστιες. Είναι επίσης σαφές ότι θα κινητοποιηθούν πόροι από όλες τις δυνατές πηγές. Το είπε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη που έγινε στο στρατηγείο, στο War Room της Θεσσαλίας, δηλαδή τόσο η Εθνική Πόρη, ο Κρατικός Προϋπολογισμός, όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης, τόσο και το ΕΣΤΑ. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες έχει επικοινωνήσει με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν προκειμένου να υπάρξει μια ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε αυτές τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν εκτάκτως στη χώρα μας. Και από εκεί και πέρα είναι επίσης σαφή η κίνηση που γίνεται προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου με δάνειο από αυτήν να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι κατασκευές, τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι συντριπτικές. Μάλιστα. Ώρα 0 λοιπόν για την κυβέρνηση και σωστά προγραμματίζει από τώρα τις επόμενες κινήσεις, διότι ο κόσμος δεν θα περιμένει. Ορθώς προγραμματίζει, γιατί δεν μπορεί, είναι το μόνο που μένει να κάνει. Άλλωστε, έτσι να αποσμιωθούν. Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερες πληροφορίες, περισσότερο ρεπορτάζ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Με την Νικόλ Ποφάντη, βεβαίως.